τώρα είμαστε κανονικά ελεύθεροι. Όμως τη Ρωσία μας κυβερνούν σε τότε τα όπλα τους ήταν ο πόμος της σφύρας και των πάνων. Τώρα οι ξένοι μας απειλούν με την ταπείνωση, την εξαρτίωση και το φάσμα της πείνας. Κουρεύουν το λαό, κουρεύουν τη δημοκρατία, κουρεύουν το πλούτο της χώρας και το μέλλον των νέων. Οι ξένοι θέλουν μια Ελλάδα χωρίς τους Έλληνες. Σκοπός τους είναι να μας διαλύσουν και να μας κλέψουν. Σε λίγο η νέα κυβέρνηση θα αρχίσει το ξεπούλημα. Για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αφήσουμε ένα πράγμα να το βεθούν τα σχέδιά μας. Η δημόσια περιουσία μας, που έχει εκτιμηθεί σε 600 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συμπονηθεί να την πουλήσουν μόνο αν 120 δισεκατομμύρια. Στη συνέχεια έχουν πάρει στο χέρι το υποθαλάσσιο, το ρηκτό πλούτο, ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά τα νούμερα δείχνουν πως στην πραγματικότητα η χώρα μας είναι πλούσια. Όμως οι ξένοι με τους ντόπιους συνεργάτες τους μας εμποδίζουν συστηματικά να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουμε αυτό που μας ανοίγει. Και ακόμα χειρότερο, με πρόσχημα το δημόσιο χρέος, μας έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε φτωχοί και ανήμποροι. Ενώ υπάρχουν ακόμα και μεγάλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, που έχουν διπλάσια και τριπλάσια από εμάς δημόσια χρέη. Στο κάτω-κάτω τα δικά μας χρέη δεν αφορούν το λαό μας, που δεν ωφελήθηκε από αυτά τα δάνεια, γιατί έγιναν πίσω από την πλάτη του. Και οι μόνοι που κέρδισαν είναι οι ξένες τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες, όπως ο Χάρι Σίμενς και οι ξένοι και ντόπιοι μεσάζοντες. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ο λαός μας ότι δεν χρωστάμε σε κανένα τίποτα και δεν πρόκειται να πληρώσουμε σε κανέναν τίποτα. Δεν να διώξει από πάνω μας τους ανάξιους κυβερνήτες που έχουν γίνει όργανα των ξένων και να εκλέξουν μια ελεύθερη κυβέρνηση. Να έχει το σθένος, τη θέληση και το θάρρος να πει όχι. Αντίθετα, είναι οι ξένοι που μας χρωστούν. Όλο ο χάρη οι Γερμανοί για τις καταστροφές που προκάλεσαν, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας τους, για τα αποθέματα χρυσού που μας έκλεψαν. Όλο αυτό ο καθηγητής Άγιος Αγγελόπουλος θα υπολογίσει σε 220 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι όμως μόνο οι ξένοι που μας χρεώσανε. Στις ευρετικές τράπεζες οι Έλληνες πλούσιοι έχουν καταθέσει 80 δισεκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα και στις εταιρείες offshore άλλα 600 δισεκατομμύρια. Μόνο μια ελεύθερη κυβέρνηση θα μπορέσει να βάλει στο χέρι. Όπως λέμε δεν λοιπόν, το ξαναλέω, η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα που έχει την ατυχία να βρίσκεται εδώ και πολλές δεκαετίες στα νύχια των ντόπιων των ξένων και των ντόπιων συνεργατών και οργάνωτος. Την οριστική λύση μπορεί να τη δώσει μόνο ο ενωμένος λαός, οργανωμένος μέσα σε μία ενιαία οργάνωση, μέσα σε ένα ελληνικό, λαϊκό, δημοκρατικό μέτωπο αντίσταση. Όμως το πολιτείο σήμανε την αρχή του τέλους της δικτατορίας. Έτσι και η νέα αντίσταση θα πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος της ξενοκρατίας. Έως τώρα, με την μάνη μας, καταφέραμε να διώξουμε από πάνω μας την κυβέρνηση Παπανδρέου. Πανικόβλητοι, η Μέρκελ και η Σαρκοζή διατάξανε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και να σχηματίσει η κυβέρνηση με τον Σαμαρά. Επειδή δεν τους πιστεύουν, τους ζητούν γραπτές δηλώσεις υποταγής. Εκεί μας κατάντησα. Επιπλέον, η προβληματική απομάκρυνση Παπανδρέου αποκάλυψε όχι μόνο τη σύψη και τη σύγχυση της εξουσίας, αλλά την εικόνα μιας τραγικής γελιοποίησης που μας εκθέτει ακόμα περισσότερο διεθνώς, ενώ από την άλλη πλευρά αποκαλύπτει ανάγλυφα στο ελληνικό λαό την ανικανότητα και την ελαφρότητα αυτών που επιμένουν να μας κυβερνούν, ενώ δείχνουν ότι δεν έχουν ούτε καν συνείδηση
και το τι γίνεται γύρω μας. Σε λίγο όμως θα διαπιστώσουν όλοι και στην Ευρώπη και εδώ ποια είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και ποιοι την εκπροσωπούν. Οι ξένοι έδωσαν εντολή να ενωθούν οι πιστές στην Τρόικα ηγεσίες, λέγοντας ψέματα ότι σχηματίζουν κυβέρνηση αθνικής ενότητας, ενώ στην ουσία δεν εκπροσωπούν πάνω από το 1/4 του λαού μας. Σε αυτή την απελπισμένη τους προσπάθεια, η απάντηση θα έρθει από τον πολλαπλασιασμό της δύναμης των ελεύθερων και ανεξάρτητων λύνων, πίσω από την ηρωική λέξη αντίσταση. Εσείς οι νέοι και οι νέες, ετοιμάτε το ποτήριο, θα πρέπει να αποτελέσετε την πρωτοπορία της νέας αντίστασης. Όλοι με την ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική αντίσταση. Όλοι για την Ελλάδα.